Αποκάλυψε αυτή η εικόνα. Οι λόγες ανεξέλεγκτες μέσα στη νύχτα καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρέπει να τρέξουμε πίσω γιατί... Η κατάσταση που μας περιγράφουν είναι πραγματικά δραματική. Μπορεί να πάσα στιγμή να μας κυκλώσει φωτιά. Εκατοντάδες άνθρωποι σε μια μικρή παραλία. Που είμαι εδώ κάπου, εδώ κάπου, εδώ. Ο κόσμος είχε βάλει μαντήλια στο πρόσωπο. Δεν βλέπαμε στο ένα μέτρο από τον καπνό και την σκοτεινιά. Άλλοι, πολλοί κόσμος είχε πέσει μέσα στη θάλασσα. Εκείνο το εφιαλτικό απόγευμα της 23ης Ιουλίου, αυτή η γυναίκα βρήκε καταφύγιο μαζί με τον άνδρα της στη θάλασσα. Σε αυτό το βίντεο αναγνωρίζει τους ανθρώπους που ήταν γύρω της, τις οικογένειες με τα μικρά παιδιά που ούρλιαζαν, τις γυναίκες που προστάτευαν τα πρόσωπά τους με μαντήλια. Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας, είδαμε τη φωτιά πολύ κοντά, πολύ κοντά μας και ξέραμε ότι στο λιμάνι θα υπήρχε σωτηρία εκεί. Ένα χρόνο μετά ζει με τον άνδρα της σε μια γειτονιά φάντασμα όπου τα σπίτια έχουν καεί και οι ιδιοκτήτες τους βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στα φλεγόμενα ντουβάρια. Η γειτόνισσα κάγε, ζωντανή. Κάγε μέσα στο σπίτι. Οι οικοδόμοι έχουν πιάσει δουλειά καθώς κάποιοι προσπαθούν να φτιάξουν τα σπίτια τους. Δείτε όμως μια γενική εικόνα από το μάτι με τα κατεστραμμένα σπίτια μέσα στις γειτονιές να έχουν καεί τα πάντα. Γι' αυτό και λένε οι κάτοικοι εδώ ότι ο κατάλογος των θυμάτων δεν σταματάει στους 100, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς εκτός από τους νεκρούς και τους τραυματίες υπάρχουν και αυτοί που δεν άντεξαν και έφυγαν από εδώ. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα, ζούσαν και δεν υπάρχουν πια. Και εμείς που βρισκόμαστε. Οι γείτονές σας δηλαδή. Οι γείτονες και συγγενείς. Και εμείς που συνεχίζουμε να ζούμε εδώ αυτή τη στιγμή, ζούμε με μαύρη καρδιά. Άλλοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και άλλοι που δεν έχουν που να μείνουν, ζουν στα καμένα, κοιμούνται στους καμένους τοίχους. 9 μήνες ήμουν φιλοξενούμενη. Τώρα ήρθα, το έβαψε ο γιος μου λίγο. Όσο μπορούσε και ήρθα, γιατί είναι το σπίτι μου. Η ζωή συνεχίζεται με χίλιες δυσκολίες εδώ στο Μάτι. Η ώρα πλησιάζει 11 και η 90χρονη κυρία Ελισάβετ περιμένει με τα μπολ στα χέρια να περάσει ο διανομέας της εκκλησίας, ο οποίος θα μοιράσει και σήμερα το φαγητό. Μένει σε αυτό το καμένο σπίτι, όπου ακόμα δεν μπορεί να μαγειρέψει. Κάθε οικογένεια και μία ιστορία. Αυτή η γυναίκα την ημέρα του πύρινου εφιάλτη είχε την κόρη της 5 ετών στο Μάτι, στη γιαγιά. Και η ίδια ήταν έγκυος 7 μηνών στο αγοράκι που τώρα κρατάει στην αγκαλιά της. Ήμουνα έγκυος 7 μηνών. Δεν ήμουνα στη Ραφίνα, δεν ήμουν στο Μάτι. Ήμουν στη δουλειά μου, στο κέντρο. Στο σπίτι μου όμως ήταν η μητέρα μου με την 5χρονη κόρη μου. Τα σπίτια μας καήκαν ολοσχερός. Πήρα το παιδί, πήρα και ένα αυτοκίνητο, παράτησα το μηχανάκι στη Ραφίνα, πήρα ένα αυτοκίνητο του από εκεί και γύρισα στην Αθήνα για να μπορέσουμε κάπου να μείνουμε τις επόμενες μέρες. Το παιδί ήταν παγωμένο τις πρώτες ώρες, όταν είδε όμως ότι εμείς μπήκαμε και προχωρήσαμε παρακάτω, το ξεπέρασε πολύ γρήγορα. Το σπίτι τους κάηκε. Μένουν τώρα στη Ραφίνα. Είναι από τους τυχερούς όμως, μας λένε, αφού όλες οι οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Αυτό που ζητούν, να υπάρξει πρόληψη για όλους. Να έχουμε προστασία, να έχουμε πρόληψη για να μην ξαναέχουμε τα ίδια. Να μην καιγόμαστε από τις φωτιές, να μην πνιγόμαστε από τις βροχές. Να γίνει κάτι για τον άνθρωπο, για τη λαϊκή οικογένεια. Ιστορίες και από αυτούς που δεν μένουν στο Μάτι, αλλά εν ώρα καθήκοντος βρέθηκαν εκεί. Όπως αυτός ο πυροσβέστης. Την κοπέλα από την Ιρλανδία που άντρας της κάηκε, αυτοαναφλέχτηκε. Και εδώ πιο κάτω τη βρήκαμε εμείς μέσα σε ένα προπαγκάζ αυτοκίνητο, προσπαθούσε να κρυφτεί και να διαφύγει από το σημείο. Η κοπέλα προσπάθησε να φύγει από το Μάτι και να πάει προς Ραφίνα και αναγκαστικά μπήκε στο προπαγκάζ ενός αυτοκίνητου για να σωθεί.
Ένα χρόνο μετά, ο Αλφα επιστρέφει στον τόπο της τραγωδίας και οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Σπίτια φαντάσματα και οικόπεδα γεμάτα από ξερά χόρτα και κλαδιά συνθέτουν το σκηνικό. Δεν έχουν βγει ούτε οι άδειες κατεδάφισης, καταγγέλουν οι πυρόπληκτοι. Ένας χρόνος μετά, 102 νεκροί, σπίτια φαντάσματα, οικόπεδα βραδιφλεγής βόμβες, καμένη γη. Εικόνες που σοκαρούν ακόμη, στο Μάτι και το Κόκκινο λιμανάκι. Άνθρωποι που γλίτωσαν από την τραγωδία, τώρα αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα. Προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή, αλλά κανείς δεν τους έχει βοηθήσει, όπως λένε. Μισογκρεμισμένη τύχη, ανεξίτηλα σημάδια από τις πυρηνές γλώσσες στα χαλάσματα, κατοικίες που μοιάζουν στοιχειωμένες. Αν ερχόσασταν ακριβώς πριν 360 μέρες, θα βλέπατε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, σε πολλά από τα σπίτια ακόμη δεν έχουν βγει ούτε οι άδειες κατεδάφισης. Εδώ ήταν το σπίτι της οικογένειας Βάλβη, το οποίο, όπως βλέπετε, έχει καεί ολοσχερός. Το μόνο που έχει γίνει σήμερα, ένα χρόνο μετά, είναι η απομάκρυνση του αμιάντου. Όπως μας λέει ο ιδιοκτήτης, ούτε η άδεια κατεδάφισης έχει βγει, αλλά ούτε και η άδεια ανοικοδόμησης. Προσπαθούμε μόνοι μας, με ιδιώτες πλέον μηχανικούς και ειδικούς, να συνεχίσουμε να φτιάξουμε τα σπίτια μας, τα οποία είναι και το σχεδίο είναι και εντός σχεδίου, όπως όλα αυτά τα χρόνια. Περιμένουμε. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πάνω από 2.500 ιδιοκτήτες σπιτιών δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου, αν και έχει εγκριθεί το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται, χρήματα δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα, αφού, όπως λέει, δεν έχει τις δύο απαιτούμενες άδειες, της κατεδάφισης και της ανοικοδόμησης. Έχουμε το χαρτί ότι θα πάρουμε ένα χιλιάρικο το τετραγωνικό στα 53 που είναι αυτό το σπίτι. Ήταν. Πότε θα το πάρει αυτό το χιλιάρικο? Όταν αρχίζεις να το χτίζεις. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις βγάλει άδειες, να έχεις συμφωνήσει με ανθρώπους, να έχεις προχωρήσει, που σημαίνει θα πέρασε άλλος ένα χρόνο και εκεί θα είμαστε. Γλίτωσε από τη φωνική πυρκαγιά, έχασε το σπίτι της. Εδώ και ένα χρόνο αυτή η γυναίκα μένει ακόμη στις εγκαταστάσεις του στρατού στον Άγιο Ανδρέα. Έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά, αλλά μέχρι σήμερα τα μόνα χρήματα που πήρε ήταν το επίδομα των πυρόπληκτων. Πέρασε ένας χρόνος και είναι πάλι τα σπίτια μας όπως ήταν την πρώτη μέρα και μάλιστα είναι χειρότερα, διότι με τις πολλές βροχές. Το πάνω είναι κατεδαφισμένο και μπήκανε νερά στα από κάτω δύο επίπεδα που υπάρχει το σπίτι. Δηλαδή είμαστε σε πιο χειρότερη θέση. Εγώ περιμένω. Είμαστε 2,5 σπιτιά. Περιμένω. Όποτε θα γίνει. Λεφτά εσείς πήρατε καθόλου? Αυτά που πήραμε στην αρχή. Από εκεί και πέρα τίποτα. Αλλά και ό,τι έχει βοηθήσει η Εκκλησία. Η περιοχή μας κάει και άλλα κανείς δεν ενδιαφέρεται να απομακρύνει τις ορούς από κλαδιά και ξερά χόρτα που υπάρχουν σε οικόπεδα και δρόμους, καταγγέλουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Βλέπετε την εικόνα σε αυτό εδώ το οικόπεδο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη λεωφόρο Μαραθώνος. Στιβαγμένα κλαδιά και κούτσουρα βρίσκονται παρατημένα εδώ και μήνες και όπως βλέπετε ξεπερνούν σε ύψος τα 3 μέτρα. Οι εργασίες έχουν σταματήσει και οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ορολογιακή βόμβα δίπλα από τα σπίτια τους. Το βλέπετε. Κάτι να γίνει, θα καούμε και αυτή τη φορά δεν μας προλάβει κανένας. Βόμβα. Αυτή είναι η βόμβα για επικίνδυνη και δεν φτάνει αυτό. Δεν έχουν κάνει πυρηνική ζώνη απ' έξω που μπορούσαν να έχουν κάνει με νερά και πολλά πράγματα. Δεν έχουν κάνει τίποτα από αυτά. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο Μάτι, η εικόνα ίδια με πέρσι. Ελάχιστες εξόδους διαφυγής προς την παραλία. Για διάνοιξη δρόμων, ούτε λόγος. Βρισκόμαστε σε έναν από τους δρόμους που οδηγούν στη θάλασσα. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ στενός ο δρόμος. Εάν κάποιος φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, βρίσκει το κάγκελο, καθώς από κάτω είναι γκρεμός. Ίδια εικόνα και πέρσι, αλλά και φέτος. Έχει κάγκελο αναγκαστικά, γιατί κάτω είναι γκρεμός. Πρέπει να κατέβεις από μια σκάλα. Οι σκάλες έχουν φτιαχτεί από κατοίκους του Ματιού, με πρόστιμα βέβαια, γιατί απαγορεύεται υποτίθεται να φτιάξεις δίωδο στην θάλασσα. Στο πλευρό των πυρόπληκτων βρέθηκε το πρωί η πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, φίλων παιδιών με καρκίνο, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη.